Σήμερα θα δούμε το πώς μπορείς να κάνεις το τηλέφωνο σου να σου λέει καλημέρα και το βράδυ που κοιμάσαι καλό βράδυ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσει το τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα προφανώς από το επόμενο βίντεο. Επίσης, TikTok για να μην χάνεις νέο περιεχόμενο και Instagram για νέα που ανεβαίνουν και για Apple αλλά και για εφαρμογές δωρεάν που κυκλοφορούν στο App Store. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε δει το πώς μπορείς να περνάς μέσω ενός adaptera SD τις φωτογραφίες και τα βίντεο σου στο iPhone σου αλλά και το αντίστροφο. Και σας είχα δείξει μια φωτογραφία που είχα τραβήξει screenshot που το κινητό μου έλεγε καλημέρα. Και δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα που να με ρωτάτε το πώς το έχω κάνει. Σχεδόν σε όλα τα social. Και έτσι λοιπόν σκέφτηκα να σας το κάνω βίντεο να το δείτε το πώς γίνεται. Πώς μπορούμε λοιπόν να ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία αυτή και να μας λέει το κινητό μας καλημέρα και καληνύχτα το βράδυ που κοιμόμαστε. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε προφανώς, αλλά δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο και γίνεται μέσω της λειτουργίας ύπνου. Η λειτουργία ύπνου είναι μια λειτουργία που έχει το τηλέφωνό μας, που ουσιαστικά μας βοηθάει όχι μόνο να μας κρατάει τις ώρες που κοιμόμαστε, αλλά και ποιες ώρες είναι σωστές για τον οργανισμό μας. Κάνει δηλαδή μια ανάλυση στο σώμα μας με τις ώρες που κοιμόμαστε και λέει ποιες ώρες είναι καλές για να κοιμηθούμε. Μας βάζει, μας ορίζει κάποιες συγκεκριμένες ώρες και μας λέει ότι αυτές είναι οι ώρες ιδανικές για τον οργανισμό μας. Πρακτικά, όπως και πολλές άλλες εφαρμογές, μέσω της εφαρμογής της υγείας λοιπόν, πέρα από την λειτουργία ύπνου, έχει και άλλα πράγματα τα οποία κάνει ανάλυση το κινητό μας για να μας λέει τι είναι σωστό και τι όχι για εμάς. Πόσες θερμίδες θα κάψουμε δηλαδή μέσα στην ημέρα περίπου και μας κρατάει το μεσόωρο, πόσα βήματα κάνουμε περίπου μέσα στην ημέρα, πόσες είναι οι παλμοί της καρδιάς μας και αν έχετε και Apple Watch. Φυσικά έτσι κάποιες λειτουργίες δουλεύουν ακόμη καλύτερα, με το iPhone δουλεύουν κάποιες αλλά όχι όλες. Η λειτουργία ύπνου πέραν το ότι κάνει ανάλυση ύπνου, κάνει επίσης και μία σίγαση στο κινητό μας και σταματάει και απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις. Δηλαδή ενεργοποιεί, θα μπορούσαμε να πούμε, το φεγγαράκι που ουσιαστικά απενεργοποιεί ό,τι η ειδοποίηση έρχεται. Δεν έρχεται δηλαδή notification για τις ειδοποιήσεις. Πρέπει δηλαδή να πας εσύ στην εφαρμογή, να μπεις μέσα για να δεις ότι σου έχει έρθει η ειδοποίηση. Αυτό είναι πιο πολύ για να μην σε ενοχλεί το βράδυ στον ύπνο σου. Ουσιαστικά μόλις ανοίξουμε την εφαρμογή που θα το δούμε σε λίγο, πρέπει να πας εσύ να ορίσεις τις ώρες που κοιμάσαι. Δηλαδή θέλεις να βάλεις ότι κοιμάσαι στις 12, στη 1 ή στις 2 το βράδυ, έτσι. Και ξυπνάς το πρωί στις 7, στις 8, στις 10, στις 12. Ό,τι ώρα θέλεις εσύ. Εγώ το έχω ορίσει περίπου να κοιμάμαι στις 12 και να ξυπνάω στις 7.30, 8 βασικά. Μετά από κάποιο καιρό η ανάλυση ύπνου λίγο άλλαξε, γιατί το ρολόι μου λίγο έχει αλλάξει, οπότε αυτόματα κάποια στιγμή μετατέθηκε στη 1 η ώρα, γιατί κοιμόμουν λίγο πιο αργά, και πήγε στις 8 γιατί ξυπνούσα λίγο πιο αργά. Βέβαια τώρα έχει αλλάξει πάλι το ρολόι μου, κοιμάμαι γύρω στις 12 και ξυπνάω γύρω στις 6-6.30. Okay, δεν σας νοιάζει αυτό, αλλά ήθελα να το πω. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι 7.59. Και λέει το κινητό μου μην ενοχλείται καμία ειδοποίηση. Δηλαδή δεν θα έρθει καμία ειδοποίηση στο κινητό μου εάν δεν πάει 8 η ώρα. Μόλις πάει 8 ακριβώς θα αρχίσει το ρολόι να χτυπάει. Δηλαδή έχει και αυτόματο ξυπνητήρι λειτουργία ύπνου και βγάζει μια σιγή ήχου η οποία σου λέει ότι ξέρεις τι φίλε μου πρέπει να ξυπνήσεις. Οπότε δεν χρειάζεται και στη λειτουργία ύπνου να ενεργοποιείς το ρολόι σου. Στην λειτουργία ύπνου, όπως θα δούμε φυσικά, μπορείς να πας και να ρυθμίσεις όποια μέρα θέλεις να χτυπάει, όποια ώρα θέλεις. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύεις Δευτέρα με Παρασκευή και Σαββατοκύριακο να θες να τσιλάρεις, ρε παιδί μου, και δεν θες λειτουργία ύπνου. Οπότε μπορείς να ράζεις στο κρεβάτι σου μέχρι τις 12 η ώρα και να μην χρειάζεται να σε χτυπάει, να χτυπάει τίποτα. Αν σε περίπτωση την έχεις ενεργοποιημένη, να ξέρεις ότι θα χτυπήσει, ότι θα σου έρθει ένας ήχος ειδοποίησης. Τώρα εμένα θα χτυπήσει υποθετικά στις 8. Θα περιμένουμε λοιπόν στις 8 να χτυπήσει. Μόλις χτυπήσει λοιπόν η λειτουργία ύπνου και κλείσεις την οθόνη και το αφήσεις στο κινητό σου, μετά από κάποια λεπτά το κινητό θα σου πει καλημέρα. Όπως τώρα. Το κινητό μου λέει καλημέρα. Την σιγή ήχο εγώ την έχω απενεργοποιημένη, δεν την έχω ενεργοποιημένη, δηλαδή το κινητό μου δεν χτυπάει όταν ξυπνάω το πρωί. Καθώς τις περισσότερες φορές απλά ξυπνάω μόνος μου και δεν ακούω το ξυπνητήρι. Οπότε τώρα το κινητό μου, μόλις μου ήρθε η ειδοποίηση 8 ώρα ακριβώς, λέει 8 ώρα το πρωί, μου λέει καλημέρα, όπως βλέπετε. Και μου λέει, μπόρες, η θερμοκρασία είναι 11 βαθμοί με μέγιστη θερμοκρασία 15 για σήμερα. Και έχει από κάτω το συννεφάκι με τους βαθμούς. Το έχουμε. Αυτό ήταν. Το κινητό μου είπε καλημέρα. Όχι, δεν ήταν αυτό προφανώς. Πάμε να δούμε το πώς γίνεται. Λοιπόν, ανοίγουμε screen recorder, να βλέπετε κιόλας που μου λέει καλημέρα το τηλέφωνο και να δείτε ακριβώς τι γράφει στην οθόνη. Πηγαίνουμε λοιπόν, ανοίγουμε το κινητό μας, πηγαίνουμε στο ρολόι.
Και βλέπετε ότι πάνω λέει ύπνος και αφύπνιση. Εάν εγώ πατήσω, λέει καμία ειδοποίηση, γιατί δεν έχω ανοιχτές τις ειδοποιήσεις την ώρα που να με ξυπνάει. Μπορείς να το ενεργοποιήσεις, μπορείς να το απενεργοποιήσεις. Εγώ έχω μόνο την αφύπνιση απενεργοποιημένη, αλλά έχω τη λειτουργία ύπνου κανονικά ενεργοποιημένη. Απλά δεν κάνεις υγιή όταν τελειώνει η λειτουργία ύπνου. Εάν πας στην αλλαγή, εσάς θα τα λέει απλά ενεργοποίηση λειτουργίας ύπνου. Αν πάω εγώ στην αλλαγή, βλέπετε ότι η επόμενη αφύπνιση είναι. Θα κοιμηθώ στη μία όπως λέει και θα ξυπνήσω στις 7.30 ώρα το πρωί. Όπως σας είπα, έχει αλλάξει το ρολόι μου και έχει πάει μισή ώρα πιο πριν. Πας λοιπόν και εδώ πέρα και ορίζεις την ώρα που θέλεις να πέσεις για ύπνο. Βλέπετε εδώ πέρα ότι κάτω γράφει ότι πλήρεις τον στόχο ή δεν πλήρεις τον στόχο. Όταν είναι κίτρινο, το ρολόι σου λέει κανονικά ότι πρέπει να κοιμάσαι 8 ώρες. Αυτό το λένε όλοι, έτσι. Πρέπει να κοιμάσαι 8 ώρες. Και με βάση τα δεδομένα αυτά, πρέπει να έχεις λειτουργία ύπνου τουλάχιστον 8 ώρες. Εάν δεν την έχεις 8 ώρες, θα σου βγάζει κάτω ένα σφάλμα και θα σου λέει ότι αυτό δεν πληρεί τις λειτουργίες ύπνου. Εγώ θα το βάλω ότι κοιμάμαι στη μία. Μπορείς να τα αλλάξεις φυσικά και μόνος, έτσι. Θα το βάλω στις 12 γιατί κοιμάμαι πριν λίγο πιο νωρίς. Και ξυπνάω στις 7.30. Βέβαια ξυπνάω στις 6, όπως σας είπα, αλλά 6.30 δεν πειράζει, θα το αφήσουμε 7.30. Λέει ότι 7 ώρες και 30 λεπτά. Αυτό το πρόγραμμα δεν πληρεί τον στόχο του ύπνου σας. Γιατί πρέπει να κοιμάσαι, λέει, τουλάχιστον 8 ώρες. Βέβαια, αυτό μπορείς να τα αλλάξεις. Μπορείς δηλαδή να ρυθμίσεις το πόσες ώρες είναι σωστό για τον οργανισμό σου να κοιμάσαι. Βέβαια, πάλι σου έχει κάποιες επιλογές. Δεν σου δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να το κάνεις όσο θέλεις customization μόνος σου. Δηλαδή, δεν μπορείς να κοιμάσαι μόνο μια ώρα την ημέρα προφανώς. Γιατί σου λέει το κινητό σου, όπα φίλε μου, κάτι γίνεται λάθος. Δεν γίνεται να κοιμάσαι μόνο μια ώρα. Τέρμα κάτω, εμένα λέει επεξεργασία προγράμματος ύπνου. Εάν το πατήσω, βλέπετε ότι εδώ πέρα λέει κάθε μέρα ώρα ύπνου στη μία μάλλον και αφύπνιση στις 8 χωρίς ειδοποίηση. Εάν πατήσω επεξεργασία, βλέπετε ότι έχω βάλει ενέργειες Δευτέρα με Παρασκευή, εσάς θα σας ξεκινήσει έτσι. Όταν θα πατήσετε δηλαδή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ύπνου, θα σας βγάλει αυτό το πράγμα. Και θα σας λέει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Όποιο επιλέξεις, όποιο κάνεις μπλε δηλαδή, θα δουλεύει αντίστοιχα λειτουργία στην ημέρα αυτή. Βλέπετε ότι 0 έως 12 σου λέει ποιες ώρες είναι νύχτα, ποιες ώρες δηλαδή ξεκινάει. 12 με 12, δηλαδή έχει το ρολόι και το αστεράκι ουσιαστικά. Οπότε εσύ βάζεις όση ώρα θέλεις να κοιμάσαι, σου λέει ότι δεν πληρείς τους στόχους αφύπνισης, απλά δεν σε νοιάζει ότι το απορρίπτεις, απλά να έχετε το μυαλό σας ότι θέλει τουλάχιστον 8 ώρες για να σας πει ότι ξέρεις τι, έχεις κάνει μια ικανοποιητική λειτουργία ύπνου. Έχεις δηλαδή κοιμάσαι σωστά, κοιμάσαι καλά με βάση τα δεδομένα. Κάτω ακριβώς σας λέει ειδοποίηση αφύπνισης. Αν το ενεργοποιήσετε, μπορείτε να βάλετε ήχη και απτικά, πρωινό ξύπνημα, ή μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε θέλετε. Αν το πατήσετε, μπορείτε να βάλετε όποιο θέλετε από αυτά εδώ πέρα. Επίσης, μπορείς να βάλεις και από τα default που έχεις από τους ήχους, φυσικά, έτσι. Όταν φοράτε το ρολόι, η ειδοποίηση θα αναπαράγεται στο ρολόι σας. Αυτές οι ειδοποιήσεις εδώ πέρα είναι για το ρολόι μας, φυσικά, έτσι. Δηλαδή, αν εγώ κοιμάμαι και έχω το ρολόι στο χέρι, θα γράφει και το ρολόι το ίδιο. Και θα έχει έναν ήχο, μία δόνηση και μία αφύπνιση το ρολόι, γιατί ξέρεις τι φίλε μου πρέπει να σηκωθείς. Οπότε αν έχετε και ρολόι, το ενεργοποιείτε και είστε κομπλέ. Εγώ την έχω απενεργοποιημένη. Τέρμα κάτω μπορείς να κάνεις διαγραφή του προγράμματος και πατάμε τέλος. Στόχος ύπνου είναι 8 ώρες. Μπορείς να το αλλάξεις αυτό, όπως σας είπα και πριν. Μπορείς να βάλεις τον στόχο όπου θέλεις. Ο στόχος σας θα χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του χρόνου στο κρεβάτι σας για την πρόταση ώρας ύπνου και ειδοποίησης αφύπνισης. Τα αφήνουμε στις 8 ώρες. Εγώ έχω βάλει 8 ώρες γιατί είναι 8 ώρες GG να κοιμάσαι. Από κάτω λέει χαλάρωση 45 λεπτά. Μπορείς αυτό να το αλλάξεις επίσης. Δηλαδή, μπορείς συμπλήν να έχεις κάποια λεπτά στο κρεβάτι που ουσιαστικά σε 45 λεπτά, αν το έχεις 45 λεπτά, το κινητό σας σου λέει καλημέρα για 45 λεπτά. Αν φυσικά δεν το ανοίξεις, έτσι. Αν το έχεις ακόμα κλειστό. Εδώ είναι οι επιλογές. Μπορείς να κάνεις ενεργοποίηση αυτόματη. Η λειτουργία ύπνου μπορεί να απλοποιεί αυτόματα την οθόνη κλειδώματος και το πρόγραμμα της ώρας χαλάρωσης. Επίσης, ενεργοποιεί τη ρύθμιση μην ενοχλείται για να μειώνει. Αυτά πρέπει να τα ενεργοποιήσετε προφανώς για να είναι πιο σωστά η λειτουργία ύπνου. Αν και είναι από default ενεργοποιημένα. Εμφάνιση ώρας. Η ημερομηνία και η ώρα θα εμφανίζεται στο iPhone σας και το Apple Watch σας κατά λειτουργία ύπνου. Φυσικά το θέλεις και αυτό. Ο ύπνος σας βοηθάει να κατανοήσετε καλύτερα το μοτίβο του ύπνου σας με βάση το πρόγραμμα του ύπνου σας και το μέσο της καταγραφής των φορών που σηκώνεστε ή χρησιμοποιείτε το iPhone σας στις βραδινές ώρες. Πάρα πολύ ωραία. Διαχείριση ύπνου στην εφαρμογή Apple Watch. Μπορείς μέσω του Apple Watch να κάνεις κάποιες έξτρα ρυθμίσεις, τις οποίες εγώ πάλι τις έχω αφήσει από default.
Μπορείς επίσης να πας εδώ πέρα προσθήκη και αλλαγές ημέρας ημερομηνίας, οπότε να αλλάξεις ένα άλλο πρόγραμμα ύπνου, να φτιάξεις δηλαδή ένα δεύτερο πρόγραμμα ύπνου. Μπορείς να το ενεργοποιήσεις και να το απενεργοποιήσεις όποτε θέλεις. Και φυσικά στην αρχική σελίδα που σου λέει το πόσες ώρες κοιμάσαι, εμένα λέει εδώ πέρα ότι ο μέσος χρόνος στο κρεβάτι είναι 4 ώρες και 30 λεπτά. Όπως καταλαβαίνετε, δεν κοιμάμαι καθόλου καλά. Εδώ λέει ότι είναι 6 ώρες και 47 λεπτά. Το έχω με βάση τη βδομάδα. Εάν πάμε το μήνα είμαι στο κρεβάτι 5 ώρες και 33 λεπτά. 6 ώρες, ούτε καν δηλαδή, δεν κοιμάμαι καθόλου. Δηλαδή έχω βάλει πρόγραμμα 8 ώρες και κοιμάμαι 6. Κομπλέ, παίρνω. Άμα πάμε λίγο πιο κάτω, μπορείτε να βατήσετε διάμορφωση συντομεύσεων για τη χαλάρωση. Δηλαδή, όταν είστε στο κρεβάτι, να σας έχει κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές στην οθόνη αφετηρίας, δηλαδή στην οθόνη κλειδώματος, μάλλον καλύτερα, να μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε πιο άμεσα. Εάν πατήσεις έναρξη, που εγώ δεν θα το ενεργοποιήσω, απλά θα σας δείξω το πώς γίνεται, μπορείς να πατήσεις συντομεύσεις για την χαλάρωση και μπορείς να πατήσεις μείωση χρόνου επί της οθόνης. Ουσιαστικά τις βγάζεις στην αρχική οθόνη, στην οθόνη κλειδώματος μάλλον, για να μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις, όπως μουσική, Spotify, podcast, σημειώσεις, ημερολόγια, υπομνήσεις και άλλα. Εάν πατήσεις SoundCloud ή μουσική, θα σου έχει, ας πούμε, την μουσική στην οθόνη επιφάνεια, στην οθόνη κλειδώματος μπροστά, sorry, και θα μπορείς να ακούς μουσική την ώρα που το κινητό σου είναι στη λειτουργία ύπνου και δεν χρειάζεται καν να μπει στο iPhone σου. Οπότε πατάς τα τραγούδια, τα live από την λειτουργία της. Την οθόνη του κλειδώματος και μπορείς κανονικά να ακούς μουσικούλα. Τώρα το κινητό μου, επειδή το ξεκλείδωσα, βλέπετε ότι λέει 8 και 8 και δεν λέει καλημέρα. Το βράδυ όταν κοιμάμαι μου λέει καλό βράδυ. Όταν δηλαδή περάσει η λειτουργία του ύπνου και μου γράψει το κινητό μου ότι ξέρεις τι πρέπει να πας για ύπνο, λέει το κινητό καλό βράδυ και την ώρα, μάλλον και την ημερομηνία και τον καιρό που θα έχει η επόμενη μέρα, ή τουλάχιστον που λέει το τηλέφωνο ότι θα έχει την επόμενη μέρα. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Βάλτε και εσείς λοιπόν τη λειτουργία ύπνου, σας λέει το κινητό σας καλημέρα, το πρωί που ξυπνάτε, και είναι και πάρα πολύ ωραίο, ειδικά αν μένεις μόνος φυσικά έτσι και δεν έχεις κάποιον να σου πει καλημέρα. Οπότε θα σου λέει το κινητό σου για τους ανθρώπους τους οποίους δεν έχεις γύρω σου. Ακούγεται λίγο κακό, αλλά πολλοί είναι δυστυχώς αυτοί που είναι μόνοι. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Μην ξεχάσεις να δώσεις τέτοιο βίντεο, να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις προφανώς κανένα το επόμενο βίντεο. Επίσης, μην χάσεις βίντεο στο TikTok, γιατί ανεβαίνει και εκεί πέρα περιεχόμενο με tips and tricks για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά Instagram, για να μην χάνεις κανένα νέο περιεχόμενο, γιατί κυρίως είναι αυτό που ενημερώνεται πρώτα απ' όλα και ενημερώνονται όλα τα υπόλοιπα μετέπειτα. Επίσης, δωρεάν εφαρμογές στο App Store από το Instagram, ποιες είναι δωρεάν κάθε μέρα, αλλά και φυσικά νέα που μαθαίνουμε για την Apple, την αγαπημένη μας εταιρεία που αγαπάμε και μισούμε ταυτόχρονα. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.